Με προσφυγή στη δικαιοσύνη και συσπήρωση όλων των υγειονομικών και επαγγελματιών κλάδων, ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας επιχειρεί να απαντήσει στην επαγγελματική εξόντωση και στην οικονομική εξαθλίωση που θα επιφέρει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Στην ενεργό προσφυγή, την οποία θα καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, θα καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις προκειμένου να καταδειχθεί η αντισυνταγματικότητα του νέου νόμου. Είναι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί, αναφέρει μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου. Λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων που περιέχονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ναι, όπου καταπατούνται βασικά δικαιώματα των γιατρών, του γιατρικού κόσμου, και όσον αφορά την μη δυνατότητα επιβίωσης των ελεύθερων επαγγελματιών από το ύψος των εισφορών, ναι, αλλά και τη φαλκίδευση των συνταξιοδοτικών ουσιαστικά δικαιωμάτων που συμβαίνει με το ασφαλιστικό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι νομικοί σύμβουλοι μας λένε ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες πραγματικά να κερδίσουμε τουλάχιστον κάποιες από τις διεκδικήσεις μας και φυσικά εννοείται ότι θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Στο μεταξύ, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου ασφαλιστικού θα απαντήσουν και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας μετά τους γιατρούς, προκειμένου να προστατεύσουν την επιβίωση του κλάδου τους. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση μιας επιτροπής αποτελούμενης από προέδρους των δικηγορικών συλλόγων, 7 ή 8 τον αριθμό, συναδέλφους οι οποίοι είναι νομικοί σύμβουλοι των δικηγορικών συλλόγων στα θέματα φορολογικά, οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση να συντάξουν και να καταθέσουν μια ομαδική αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας όλων των σχετικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου, βασιζόμενη στην αντισταγματικότητα του νόμου. Οι δικηγόροι, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που ελήφθη το περασμένο Σάββατο, θα υποστηρίξουν ενώπιον του ΣΤΕ την αντισυνταγματικότητα του ασφαλιστικού νόμου και για τον λόγο αυτό το συγκρότησαν ομάδα δικηγόρων και καθηγητών πανεπιστημίων των νομικών σχολών. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αυτή θα συντάξει και ένα κείμενο, μια έτσι ακυρώσεως, η οποία θα είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε συναδέλφου αν θέλει να προσφύγει ατομικά κατά του ασφαλιστικού νόμου. Περαιτέρω, επεξεργάστηκε και ένα κείμενο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, με την έτσι ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού του νόμου. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση θα έχουν έρθει ήδη ειδοποιήσεις για την καταβολή των εισφορών. Θα πληρώνονται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα οικονομική, αλλά στο τέλος θα υπογράφεται και μια δήλωση επιφύλαξης. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.